οδηγήσει σε μείωση φόρων που καταβάλουν στις δημοτικές αρχές. Το ρεπορτάζ έχει ο Νέστορας Βασίλειο. Θέμα ημερών είναι η δημοσιοποίηση από το κτηματολόγιο της νέας εκτίμησής του για τις αξίες των ακινήτων. Η εκτίμηση δείχνει ότι οι αξίες μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2013. Περισσότερο θα τις χρησιμοποιήσουν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι και οι κοινότητες, τα συμβούλια αποχετεύσεων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις αξίες γενικής εκτίμησης με στόχο, με σκοπό να υπολογίσουν τα ανάλογα τέλη. Το θέμα έφερε στο φως το ΚΙΠΕ. Ο διευθυντής του κτηματολογίου ρωτήθηκε κατά πόσο η μείωση στις αξίες δύναται να επηρεάσει τις τράπεζες μέσω των αξιών των υποθηκών. Όχι, οι τράπεζες πρέπει να δουλεύουν με αγορές αξίες και όχι με αξίες γενικής εκτίμησης. Αν το έχουν κάνει και όσες φορές το έχουν κάνει, σίγουρα έχουν κάνει λάθος. Το κτηματολόγιο δεν έχει καθορίσει την αξία του κάθε ακίνητου ξεχωριστά, αλλά ανά περιοχή. Στην Κύπρο καταφθάνει αρχές Ιουλίου επικεφαλής του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, ο οποίος θα έχει